Βάτζα Άλπι. Πολύχρωμη κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Τα κορίτσια. Η Δεσποινίδα Τσακαράκη Τζίνα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η Βασιλείου η Εμιλία. Και η Ραφαϊλάκη Νικολέτα που γιορτάζει κιόλας. Χρόνια πολλά, Νικολέτα. Συγχαρητήρια. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Ξένο και τον κύριο Ραφαϊλάκη και όλους σας βοήθησαν στο να διεξαχθεί αυτός ο ανώμαλος δρόμος, ο οποίος είχε πάρα πολύ συμμετοχή. Χρόνια πολλά σε όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις απονομές. Καλούμε τον κύριο Κατερινάκη να κάνει τις απονομές των γυμνασίων και τον κύριο Ραφαϊλάκη την εκφώνηση. Καλησπέρα και από μένα. Να συνεχίσουμε με τα κορίτσια γυμνασίων. Τρίτη, Τζιρί Ειρήνη. Δεύτερη, Γρηγοράκη Μαρία. Και νικήτρια, Ρίζα Αντριάννα. Στα αγόρια γυμνασίων, τρίτος Σίνκολα Έλουερτ. Δεύτερος Αλέξης Γιώργος. Γιος του παλιού πρωταθλητή Χάρη Αλέξη που κατήχε το παλιό ρεκόρ στα χιλιόμετρα πανπέδων για 23 χρόνια. Μέχρι φέτος το καλοκαίρι ήταν το πιο παλιό ρεκόρ. Πρώτος, Ρένις Αβδουλάη. Και οι έξι αθλητές των γυμνασίων ήταν αθλητές του Άουλα Στίου. Για τις επόμενες απονομές καλείται ο αντιδήμαρχος κύριος Γκουρός. Προχωράμε στα κορίτσια λυκείων. Δεύτερη, Αφορδακού Γιούλη. Η οικογένεια Φορδακού εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας χαρίζει επιτυχίες στο ελληνικό στίβο. Και πρώτη, Γεροντή Κωνσταντίνα. Η Γιούλη ήταν πρώτη φέτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων και η Κωνσταντίνα ήταν τρίτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παγκορασίδων στα 2 χιλιόμετρα. Για την επόμενη απονομή καλείται ο κύριος Μαρής, αντιδήμαρχος Νεάπολης.
Αγόρια Λυκείων, τρίτος, Νάιντεν Αλεξάνδερ. Δεύτερος, Στεφανάκης Πανίκος, εορτάζουν σήμερα. Και πρώτος, Ριζωνάκης Γιώργος, πρωταθλητής μας, τέταρτος στην Ευρώπη φέτος στην κατηγορία των παιδών, πρώτος στο Πανελλήνιο παιδών και πρώτος στο Βαλκανικό παιδών. Καλείται για την επόμενη απονομή ο Στέριος Ατσαλάκης, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Νικολάου. Περνάμε στην κατηγορία γυναικών, ανοιχτή κατηγορία. Τρίτη, Γιάννη Κουκάλια. Δεύτερη, Καλλιωράκη Πόπη. Πρώτη, Μανιαδάκη Μαρίνα. Επίσης πρωταθλήτρια του Αλβαστίου. Η δεύτερη και η τρίτη είναι δύο από τις εραστέχνες δρομής που τρέχουν σχεδόν καθημερινά στο στάδιο του Αγίου Νικολάου. Καλείται ο κύριος Λουσουλάκης, δημοτικός σύμβουλος. Στην τρίτη θέση, Αφορδακός Κωνσταντίνος. Παλαιός πρωταθλητής και πατέρας πρωταθλητών. Κάτοχος Πανελλήνιου ρεκόρ για πολλά χρόνια. Δεύτερος, Κώλιας Άλκης. Πρωταθλητής μας, μέλος της Εθνικής Ομάδας Εφήβων, στον Ανώμαλο Δρόμο. Πρώτος, ο πρωταθλητής μας από τη Σιτία, Ζερβάκης Γιάννης. Ένας από τους καλύτερους δρομείς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Συγχαρητήρια στα παιδιά που συμμετείχαν, στους νικητές και εμείς, σε όλους τους αθλητές. Ευχαριστούμε τον κύριο Αφαϊλάκη και τον ΑΟΛ για την συμμετοχή του και τη βοήθεια. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε τις απονομές των ιστιοπλοϊκών αγώνων. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Σιγανό, τον Νίκο, τον προπονητή του ιστιοπλοϊκού ομίλου και ψυχή των αγώνων των σημερινών. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νίκο και ξεκινάμε με τις απονομές από τον μικρότερο αθλητή
της ελεύθερης κατηγορίας, τον Φραγκούλη το Σταμάτη, ένα παιδί 5,5 χρονών, ο οποίος συμμετέχει. Καλούμε τον κύριο Μεθυμάκη να βραβεύσει τον αθλητή. Ο κύριος Μεθυμάκης. Ο μεγαλύτερος μικρότερος ηλικία αθλητής θα πάρει και το μεγαλύτερο από ό,τι βλέπετε. Συγχαρητήρια μου, πάντα δυνατός, έτσι να προσπαθείς πάντα. Μπράβο Σταμάτη. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Τη μεγαλύτερη απονομή εσύ την έκανες. Συνεχίζουμε με τις κατηγορίες. Ευχαριστούμε Σταμάτη. Και καλούμε τον κύριο Βιδάλη, τον Στάθη, τον Δημοτικό Σύμβουλο. Και για την κατηγορία Λέιζερ Γενική, τον τρίτο νικητή, τον Γιάννη τον Καλαμπαλίκη. Συνεχίζουμε, ο Χαρασανάκης ο Ντανιέλε είναι δεύτερος στην κατηγορία Λέιζερ. Και νικήτρια, μια και πρόκειται για κορίτσι, η Σοφία Ιταβλά. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε την κατηγορία Λέιζερ Αγόρια. Και θα ήθελα να καλέσω εδώ το Λευτέρη το Ραφαϊλάκη να κάνει αυτή την απονομή. Πιστεύω ότι το αξίζει, είναι ένα άθλημα όχι το δικό του. Ελπίζω να μην έχει φύγει ο Λευτέρης. Στην κατηγορία λοιπόν Λέιζερ Αγοριών θα αναφέρω τον τρίτο νικητή, ο οποίος είναι ο Μαθιουδάκης Χαβάκης Δημήτρης, ο οποίος δεν είναι και εδώ. Και θα πρέπει να καλέσουμε το δεύτερο νικητή, που είναι πάλι ο Καλαμπαλίτης ο Γιάννης. Είναι μια ευκαιρία να βραβεύσει κάποιον και ο Λευτέρης, συνήθως είναι πίσω από τα μικρόφωνα. Και ο πρώτος είναι ο Ντανιέλο Χαρασανάκης. Μας συγχωρείτε που τα ξανακοιτάζω, αλλά τα φώτα μας τα μπώνουν εδώ και θα ήθελα να ξέρω αν είναι το χρυσό ή το κόκκινο. Ευχαριστούμε Λευτέρη. Συνεχίζουμε με την Optimist στην Γενική. Ο τρίτος νικητής είναι ο Κοντογεωργάκης ο Δημήτρης. Δεύτερη νικήτρια η Ελένη Τζανίδη. Και πρώτος νικητής είναι ο Γιάννης Σαριδάκης. Συνεχίζουμε Optimist κορίτσια με τρίτη νικήτρια την Τζανίδη την Αναστασία. Καλαμπαλίκη Παρασκευή δεύτερη.
double, and I brought lots of corn for Papa. The lights are way down low, so let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I hate going out in the storm. Μπράβο παιδιά, μια φωτογραφία με τον προπονητή σας. Συνεχίζουμε όπτιμοι στα γόρια. Τρίτος ο Μασάρας ο Λευτέρης. Κοντολεμάκης Δημήτρης ο δεύτερος. Και Σαριδάκης Γιάννης ο πρώτος. Από τα τμήματα εκμάθησης τώρα. Όπου ήταν ο Κλέβεν είναι τρίτος. Ο Νέρχος ο Αυγουστινάτος δεύτερος. Και ο Ταμπουρατζής ο Μανώλης πρώτος. Και τελευταία κατηγορία. Κορίτσια. Ο Ντογιωργάκη Νίνα. Ταυλά Κωνσταντίνα δεύτερη. Και Φραγκούλη Καλλιόπη πρώτη. Είχαν μικρούς και μεγάλους. Μπράβο σε όλους που συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτούλα. Τελειώνει οι απονομές εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και καλούμε τον Δήμαρχο για να συνεχίσει αυτό που ανυπομονούν οι περισσότεροι. Εσύ θα είσαι μάτια, νιώθω τη θλίψη. Το δέντρο θα ανάψει σε λιγάκι. Πρέπει όμως σε αυτό να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Και το δέντρο για να ανάψει χρειάζεται φωνή. Πολύ μεγάλη φωνή. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για αντίστροφη μέτρηση? Δεν άκουσα, είστε έτοιμοι? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θα έχετε υπομονή, θα ξεκινήσουμε να μετράμε αντίστροφα από το 10. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω.